Δόθηκε από το Υπουργείο η λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνα. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός θα έχει οριστικοποιηθεί έως την 1η Ιουλίου, όταν δηλαδή θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Και απόψε κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης. Και σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βλατάκη, που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε 3 ξενοδοχεία καραντίνα, 2 στη Χερσόνησο, 1 στα Χανιά. Ακούσαμε και τη συνάδελφο πριν από λίγο. Είναι αυτή μια εξέλιξη που σας ικανοποιεί, με δεδομένο ότι είχατε εκφράσει και τις ενστάσεις σας και τις διαφωνίες σας αναφορικά με το γεγονός να υπάρχουν δωμάτια καραντίνας μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες? Δεν με ικανοποιεί πλήρως σε καμία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον αποφεύγουμε αυτή τη χειροβοβίδα που πήγε να γίνει, για να εκραγεί δηλαδή στα χέρια μας με αυτή την κοία που κυκλοφόρησε, η οποία ήταν ανεύθυνη και επικίνδυνη. Το να υποχρεώνεις τα ξενοδοχεία μέχρι 10 δωμάτια να έχουν ένα δωμάτιο, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά στον Κερατόκαμπο που έχουν 10 δωματιάκια και θα είναι υποχρεωμένοι, αν τύχει κανένα κρούσμα, να το κρατήσουν σε ένα δωμάτιο εκεί, χωρίς να φυλάγεται και να κολλήσει όλη τη Βιάνο, ή να είναι στα μεγάλα ξενοδοχεία, ακόμα και τα πεντάστερα, τα οποία θα κρατήσουν κρούσματα μέσα στο ξενοδοχείο και αμέσως διακινδυνεύουν να εμπλέξουν την αστική ευθύνη, διότι όσο δεν έχουν αποδεδειγμένα κρούσματα τα οποία κρατάνε εκεί, δεν μπορεί να αποδείξει κάποιος που θα κάνει αγωγή ότι έχει νοσήσει εκεί. Δεν μπορεί να αποδείξει τη συνάφεια δηλαδή για να επιδικαστεί αποζημίωση. Mm-hmm. Όταν όμως κρατήσουν ένα κρούσμα εκεί, αμέσως οι ξένοι πελάτες, εκτός από το ότι μπορεί να φύγουν όλοι, εάν ομαδοποιηθούν και πάνε σαν μάρτυρες σε μία αγωγή στο εξωτερικό και κάποιος από αυτούς νοσήσει, μπορεί να επιδικαστεί μεγάλη αποζημίωση, γιατί αποδεικνύεται ότι νόσησε εκεί. Δηλαδή είχες ένα κρούσμα, το κράτησε το ξενοδοχείο, δεν το φύλαξε σωστά, έφυγε, τον συνάντησα εγώ στον δρόμο, κόλλησα. Άρα η επίμαχη εξέλιξη δεν απομακρύνει τον κίνδυνο αυτό για τον ξενοδόχο, για τον επιχειρηματία. Η επίμαχη εξέλιξη καταρχήν δημιουργεί COVID hotel, που ήταν η δική μας άποψη, mm-hmm, και την είχαμε εκφράσει στον Υπουργό και σε όλους επανειλημμένως. Ωραία. Τα σημεία στα οποία διαφωνείτε εσείς, στα επιμέρους σημεία, ποια είναι? Στα οποία διαφωνούμε εμείς και εγώ προσωπικά είναι, σαν παλιό στον τουρισμό που έχω γεννηθεί από μικρό παιδάκι στον τουρισμό και αποδεδειγμένα ρομαντικός του τουρισμού, είναι ότι ο επισκέπτης δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν πελάτη, mm-hmm, αλλά σαν φιλοξενούμενο. Και από τη στιγμή που θα έχει αυτή την ατυχία, θα πρέπει να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να πάει στο καλύτερο ξενοδοχείο, να έχει τις καλύτερες υπηρεσίες, να έχει την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, να έχει ασφάλεια, ακόμα και ψυχολόγο εθελοντή να έχουμε καθημερινά να του μιλάει, mm-hmm, για να μείνει 14 μέρες εκεί αυτός και η οικογένειά του. Οπότε αυτό που είπαμε εμείς, εφόσον υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη φτωχή Ελλάδα με τα χρήματα και με τους πόρους, εφόσον δεν μπορούν να διαθέσουν σε μία περιφέρεια μόνο τόσα χρήματα, διότι θα θέλουν και οι άλλες, τότε να μην μοιραστεί το ποσό αυτό σε 3, σε 4 μικρά μετρίων υπηρεσιών ξενοδοχεία, αλλά σε ένα πολύ καλό, στο οποίο θα αισθάνονται πράγματι αυτή τη φιλοξενία, την κριτική που θα τους μπορούσαμε να τους δώσουμε. Διότι τελικά δεν είναι τα εκατομμύρια που δίνεις για να δείξεις ένα ωραίο σποτ σε μια ωραία παραλία με μπλε θάλασσα, τυρκουάζ νερά. Αυτή η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτός που θα γυρίσει, που θα έχει αυτή την ατυχία και θα πει σε όλους ότι αυτό μου συνέβη, μπορείτε να πάτε εκεί γιατί με διαχειρίστηκαν σαν βασιλιά. Mm-hmm. Αυτή είναι η καλή διαφήμιση. Γι' αυτό είπα, μη μοιραστεί αυτό τα λίγα λεφτά που έχετε σε 3, σε 4, αλλά σε ένα πολύ καλό. Και σύν της άλλης, αυτά τα ξενοδοχεία που βρήκαν, δεν τα ξέρω, δεν τα άκουσα, θα πρέπει να ελεγχθούν από τους λοιμοξιολόγους, ότι μπορούν να, τους επιστήμονες, ότι μπορούν να διατηρούν αυτές τις προϋποθέσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι μπορούν να εφαρμοστούν με αυστηρότητα εκεί, mm-hmm, αφενός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφετέρου, ότι η πολιτική προστασία μπορεί να ελέγξει 24 ώρες το 24ωρο, να μην φύγει κανείς από εκεί και αναμειχθεί το βράδυ, που δεν θα τον ελέγχουμε στο πλήθος
και κολλήσει τον τόπιο πληθυσμό και τους άλλους επισκέπτες. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα λοιπόν εδώ υπησέρχεται η ασφάλεια, υπησέρχεται η υγεία του τοπικού πληθυσμού. Και εφόσον θα υπάρχουν κάποια κρούσματα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα διαχειριστούμε σωστά και με μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Διότι εάν έχουμε, κυρία Σαλαπάτα, πολλά κρούσματα απότομα, mm-hmm. αυτό θα στιγματίσει τον προορισμό. Μπορεί να έχουμε lockdown και να γυρίσουμε πίσω. Εμένετε στην αποχώρησή σας από την ομάδα αυτή, η οποία δημιουργήθηκε με ανθρώπους του τουρισμού, πολύπειρους επαγγελματίες. Μαζευτήκατε όλοι, καθίσατε κάτω, να το πούμε απλά, γύρω από το ίδιο τραπέζι και είπατε να τα βάλουμε κάτω τα δεδομένα και να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε και σε τι ποσοστό αυτό το δύσκολο στοίχημα και τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Κυρία Σαλαπάτα, αυτό το άρχισα εγώ να το συντονίζω 3 μήνες πριν. Είχα την υποστήριξη και την ένωση, παραβλέποντας όλες τις παθογένειες της φυλής μας, σχεδόν του συνόλου του τουριστικού κόσμου mm-hmm. της Κρήτης. Βγήκαν πάρα πολλά πράγματα από εκεί, έγιναν σοβαρές τοποθετήσεις από τους παροτοκαμισμένους της αγοράς. Είμαι πολύ υπερήφανος που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι όλοι αξιόλογοι, μπορέσαμε να τους ενώσουμε και να βγάλουμε κάποια πράγματα θετικά που χρησιμεύσαν πάρα πολύ σε αυτό τον εφιάλτη που περνάμε. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπω αυτά τα πράγματα, όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που είναι μακριά από τη δική μου φιλοσοφία για τον τουρισμό, είναι μακριά από τη δική μου τουριστική συνείδηση. Άρα υπάρχουν ακόμα αρκετά σημεία τριβής με βάση τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το θέμα αυτό. Για μένα ναι, είμαι πολύ απογοητευμένος. Θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσω αυτό. Αύριο θα είναι το τελευταίο Σάββατο στο οποίο κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Έδωσε πολλά, ήταν πρωτοποριακό, έδωσε αυτή την εκπαίδευση που γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους της Κρήτης, έδωσε αυτό το νόμο ψηφίστηκε για την ασική ευθύνη από αυτή την ομίγυρη. Mm-hmm. Έγιναν πολλά μέσω του Υπουργείου Εργασίας, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είχαμε πολλούς υπουργούς, πολλούς γενικούς γραμματείς, πολλούς πρέσβεις, πολλούς tour operator. Βγήκε αποτέλεσμα. Είμαι υπερήφανος που έγινε αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απογοητευμένος, πολύ στενοχωρημένος, πολύ κουρασμένος. Αύριο είναι η τελευταία φορά όσον αφορά εμένα. Επειδή είχατε αρκετές επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, έτσι δεν είναι, αυτό που σας απογοητεύει ποιο είναι, ότι δεν βρήκατε ενδεχομένως ευήκο ΑΟΤΑ? Αυτό που με απογοήτευσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, είναι ότι όλο το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα μιλούσαμε, μπορεί να μιλήσαμε και 30 φορές με τον Υπουργό, με τη Διευθύντριά του, και ενώ είχαμε φέρει αυτό όλο το πρόβλημα με το COVID Hotel στη σωστή γραμμή, μια στιγμή μου είπε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό που σου υποσχέθηκα, και μετά το βράδυ βγήκε αυτή η ανεύθυνη οικία, η οποία με απογοήτευσε πάρα πολύ, διότι αν μη τι άλλο, ευτυχώς το πήρε την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος είδε ότι αυτό είναι ανεύθυνο και στη ψηφοφορία του ΣΕΤΕ είπε ότι δεν ισχύει για τα μικρά καταλήμματα και δεν είναι υποχρεωτικό για τα άλλα. Και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έστω βρέθηκαν αυτά τα COVID hotel έτσι όπως βρέθηκαν. Ελπίζω να τα εγκρίνουν οι επιστήμονες, ελπίζω να τα εγκρίνει η πολιτική προστασία. Πρέπει να γίνει αυστηρή, μα αυστηρή, να πάνε να δούνε τους χώρους και να δούνε αν πράγματι μπορούν να ελέγχονται 24 ώρες το 24ωρο, γιατί και στη Χερσόνησο είναι στο κέντρο και είναι πολύ εύκολο κάποιος να φύγει και να αναμειχθεί με το πλήθος. Ωραία. Τώρα, οι κρατήσεις στην Κρήτη είναι γεγονός ότι κινούνται σε ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς και αυτό δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο την Κρήτη, σαφέστατα. Οι εκτιμήσεις για τον τζίρο κάνουν λόγο για μία πτώση του 80% και αυτό φαίνεται να είναι η καλύτερη εκδοχή με βάση κάποιους ανθρώπους του τουρισμού. Η ανεργία στα ύψη, λουκέτα στον ορίζοντα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί ένας επιχειρηματίας να ανοίξει την τουριστική του μονάδα? Έχει κίνητρα? Ποια είναι αυτά? Κυρία Σαλαπάτα, όταν αρχίσαμε αυτές τις συναντήσεις από τους 100 αυτούς αξιόλογους ανθρώπους,
οι 95 δεν ήθελαν να ανοίξουν. Στην πορεία, με μεγάλη προσπάθεια του ομιλούντα και του ομιλούντα, επίστηκαν και στις τελευταίες συναντήσεις από τους 195 θα ήθελαν να ανοίξουν για ένα και μόνο λόγο. Για τους εργαζόμενους, για τον τουρισμό, για την πατρίδα και κυρίως για τους επισκέπτες που θα τολμούσαν να έρθουν. Αυτή τη στιγμή με αυτές τις παλινοδίες που γίνονται τώρα τις τελευταίες μέρες με τα COVID hotel, με την αστική ευθύνη που δεν μπορούμε πια να την ελέγξουμε όπως πρέπει, καταλαβαίνετε ότι πολλοί αρχίζουν να κάνουν δεύτερη σκέψη. Σήμερα πήρα 3 κοινοποιήσεις, ενημερώσεις από μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ενώ είχαν πιστεί ότι θα ανοίξουν και ήμασταν σίγουροι, είπαν ότι δεν ανοίγουμε τελικά για όλη τη σεζόν. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, το είχαμε πει και εδώ στην τελευταία μας συνάντηση. Το σενάριο αυτό να επανακινήσει τον τουρισμό είναι δύσκολο, έχει πολλές αντιξοότητες και πολλά προβλήματα. Όμως είπαμε ότι θα το προσπαθήσουμε για τους λόγους που σας ανέφερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές κρατήσεις. Θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά αν έρθουν και πάνε όλα καλά και δεν έχουμε κρούσματα, θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Θα έρθουν περισσότεροι και περισσότεροι, ούτως ώστε να μπορέσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Περνάμε τις εξετάσεις καθημερινά. Γι' αυτό πιστεύω ότι και σας είχα πει ότι ο Ιούλιος θα είναι όπως τον Μάρτιο και προς το τέλος, τελευταία εβδομάδα, όπως τον Απρίλιο. Κάπως έτσι βλέπω ότι θα κινήσει ο Ιούλιος. Ο Αύγουστος θα είναι όπως ο Μάιος, προς το τέλος όπως ο Ιούνιος και θα πάει και έτσι ο Σεπτέμβριος. Ο Οκτώβριος είναι άγνωστο. Νομίζω θα είναι όπως τον Απρίλιο και να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η πορεία της σεζόν φέτος. Όμως πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό μπήκαμε μπροστά και φέρνουμε τώρα στις 1 Ιουλίου, γι' αυτό έρχεται και ο Υπουργός, μην νομίζετε. Διότι μπήκαμε μπροστά εμείς και φέρνουμε 180 τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους της Κόντορ, με την Κόντορ, την αεροπορική εταιρεία. Ο κύριος Ανδρέας Μεταξάς και η εξαίρετη ομάδα του θα τους φιλοξενήσουν. Εμείς οι τουριστικοί πράκτορες θα μπούμε μπροστά να κάνουμε όλη την οργάνωση και τις μεταφορές και το σωματείο των ξεναγών, τις ξεναγήσεις. Η περιφέρεια θα εμπλακεί επίσης για λίγο και θα έρθει ο Υπουργός Τουρισμού για να χαιρετήσει. Καλά το κάνει, είναι ωραίο που έχετε να χαιρετήσει. Αλλά εμείς θέλουμε μεγαλύτερη εμπλοκή του Υπουργείου Τουρισμού. Θέλουμε να είναι στην πρώτη γραμμή. Θέλουμε να υποστηρίζει ενεργά και όχι μόνο με ομιλίες και χαιρετισμούς. Οπότε γι' αυτό έρχεται και γι' αυτό είναι μια ευκαιρία τώρα. Περάσαμε τόσους μήνες και δεν είχε έρθει κανείς. Και τώρα θα έρθουνε και μάλιστα την τελευταία στιγμή που περνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες, διότι είμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα, ενώ ανοίγει την 1η Ιουλίου το αεροδρόμιο και υπάρχουν κάποιες πτήσεις.